Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τις δύο συμβάσεις, παρόλες τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις που θα μπορούσαμε να έχουμε, με σεβασμό στους δημιουργούς και για το συμφέρον τους, είναι σαφές ότι είμαστε θετικοί. Θέλω όμως, κύριε Πρόεδρε, να πω δύο κουβέντες για όσα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού χτες, προχθές, κατέθεσε εδώ στην αίθουσα. Ο κύριος Γιατρομαλολάκης, λοιπόν, στην τοποθέτησή του στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, έβαλε ένα ζήτημα των εργασιακών του χώρου πολιτισμού και μας είπε πως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ευθυνόταν για το χάος στο οποίο βρισκόταν ο σύγχρονος πολιτισμός και πως επί 4,5 χρόνια διακυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Πρέπει να θυμίσω πως η πολιτική ζωή του χώρου μας δεν ξεκινάει το 2015, το Γενάρη του 2015, που ανέλαβε την εξουσία, την κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά και Γενική Γραμματέα, τη σημερινή Υπουργό Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη, κατήργησε τις συλλογικές συμβάσεις στον χώρο του πολιτισμού και συγκεκριμένα στο ΣΕΙ, ας πούμε, αν θέλετε να μιλήσουμε γι' αυτό. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επανέφερε τις συλλογικές συμβάσεις στα κρατικά θέατρα και θα είχε επαναφέρει και στον ιδιωτικό τομέα αν δεν είχε ανακοπεί το έργο της το καλοκαίρι του 19. Πρέπει να θυμίσω ότι όταν καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις των ηθοποιών, όταν καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις, η Πανελλήνια Ένωση Ελευθέρου Θεάτρου, το εργοδοτικό σωματείο, ας πούμε, αυτοδιαλύθηκε και δεν είχαν οι εργαζόμενοι να μιλήσουν με κανέναν. Είχε γίνει μια προσπάθεια να συνδεθεί η ιστορία αυτή με την αναβίωση των εργατικών εισιτηρίων, αλλά είπαμε ήρθαν οι εκλογές. Είπε ακόμα ο κ. Υπουργός πως ο ΣΥΡΙΖΑ πολέμησε τη δημιουργία του Μητρώου Καλλιτεχνών. Εδώ κι αν έχουμε πλήρη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Δεν υπάρχει πουθενά έστω και μία ανακοίνωση κατά της δημιουργίας του Μητρώου που να τον επιβεβαιώνουν. Η τοποθετήση μας ήταν πάντα στο πλαίσιο της βελτίωσης του. Και τα υπόλοιπα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολιτική σπέκουλα του Υπουργείου, μόνο και μόνο για να βγάλει από πάνω του την αποτυχία. Είπε ο κύριος Υπουργός ακόμα πως η κυβέρνηση έλυσε το πρόβλημα στη διαχείριση των πνευματικών και συγκοινωνικών δικαιωμάτων στη χώρα μας. Εδώ κάπου σταματάει η λογική και αρχίζει η λογική του παραλόγου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τον νόμο για τα συγκεντρικά και πνευματικά δικαιώματα. Έφερε στη Βουλή και ψήφισε αυτή την συλλογική διαχείριση και μην ακούω τώρα διάφορες δικαιολογίες ότι ήταν ενσωμάτωση κοινωνικής οδηγίας, γιατί δύο χρόνια η κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν είχε κάνει τίποτα. Όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έλαβε γνώση των καταγγελιών από τους δημιουργούς για την εγκληματική λειτουργία της ΑΕΠΗ, της πάλε ποτέ ΑΕΠΗ, που οι κυβερνήσεις σας έκρυβαν για πολλά χρόνια, αμέσως διέταξε διαχειριστικό έλεγχο. Και μόλις βγήκαν τα αποτελέσματα, τα έστειλα αμέσως στον εισαγγελέα. Μόλις η κυβέρνηση, μάλιστα, αντιλήφθηκε ότι η ΑΕΠΗ ήταν έτοιμη να κηρύξει πτώχευση, επέβαλε επίτροπο εξυγίανσης και έκανε το μεταβατικό σχήμα την ΕΙΕΔ, αφού δεν λειτουργούσε η ΑΕΠΗ, έστω όσα λεφτά μπορούσαν να συγκεντρωθούν, να συγκεντρωθούν και να δοθούν στους δημιουργούς. Όταν ήρθε η ώρα λοιπόν να δώσετε, γιατί ήταν πια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την άδεια για τον νέο οργανισμό, γιατί με επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε ένας νέος οργανισμός συλλογής των δικαιωμάτων από τους ίδιους τους δημιουργούς, ώστε να είναι νοικοκύριδες στην τσέπη τους πραγματικά. Εσείς καθυστερήσατε, κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνετε ότι 10-12 λεπτά μίλησαν οι προλαλήσαντες. Παρακαλώ μία σχετική ανοχή και για μένα και σας ευχαριστώ πολύ. Θα υπάρχει. Όταν ήρθε λοιπόν η ώρα να δώσετε άδεια για αυτό το νέο οργανισμό, καθυστερήσατε. Πίεζαν συνεχώς οι δημιουργοί. Αναγκαστήκαμε σαν ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε τρεις επίκαιρες ερωτήσεις και κατόπιν των πολιτικών και κοινωνικών πιέσεων επιτέλους δώσατε κάποια στιγμή την άδεια. Αυτός που έδωσε λύσεις στο αδιέξοδο λοιπόν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το παραδέχονται μάλιστα και κορυφαίοι δημιουργοί του δικού σας πολιτικού χώρου με δηλώσεις τους δημόσιες.
να μιλήσουμε για το ΕΚΟΜΕ. Το ΚΟΜΕ που ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε το cash rebate, δηλαδή την επιστροφή φόρου. Μια ιστορία που την περίμεναν δεκαετίες οι συνάδελφοί μας στον κινηματογραφικό χώρο, στον τηλεοπτικό. Δεκαετίες, όπου δημιουργήθηκε ένα διαφανές σύστημα χρηματοδότησης, δόθηκε εργασία στους Έλληνες τεχνικούς, ηθοποιούς κλπ. Και ενισχύθηκε, γιατί περιλάμβανε και την τηλεόραση, η ελληνική μυθοπλασία. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και τι κάνει? Αλλοιώνει το αναπτυξιακό αυτό εργαλείο της επιστροφής πόρου. Πώς? Συμπεριλαμβάνει ξένα τιμολόγια στα δικαιολογητικά μέχρι 40%. Πράγμα που σημαίνει ότι ξένοι δουλεύουν, πληρώνονται στον τόπο τους, δηλώνουν τα χρήματα στον τόπο τους και δεν δουλεύουν Έλληνες. Έχουμε καταγγελίες από τα σωματεία των Ελλήνων τεχνικών ότι σε αυτές τις παραγωγές δουλεύουν τεχνικοί από γειτονικές χώρες. Τι κάνατε λοιπόν? Με την τροπολογία Πιερακάκη αλλάξατε το νόμο Κρέτσου του 4487 για την χρηματοδότηση στις τηλεοπτικές σειρές από 30.000 το επεισόδιο στα 10.000. Κοιτάξτε, και με 10.000 μπορεί να γίνει ένα αργοστούργημα, αλλά αυτό είναι ένα στο εκατομμύριο. Η τηλεόραση, ο κινηματογράφος είναι βιομηχανία. Δεν φτάνουν 10.000 για ένα επεισόδιο. Οι 10.000 βολεύουν εκείνους τους παραγωγούς και ίσως εκείνα τα κανάλια που δεν τους ενδιαφέρει να έχουν χαμηλό επίπεδο. Αλλά όμως υπάρχουν και παραγωγοί και κανάλια που θέλουν να έχουν ένα σοβαρό επίπεδο και αυτούς πρέπει να ενισχύσουμε. Οι 10.000 μόνο το επεισόδιο είναι κοροϊδία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όσον αφορά το ΕΚΟΜΕ, έφερε κονδύλια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και υπήρχε ένα ποσό 4 εκατομμυρίων. Η Νέα Δημοκρατία απένταξε αυτό το ποσό. Δεν είναι η πρώτη φορά που στοχοποιείται ο πολιτισμός και οι χώροι ψυχαγωγίας ως εστίες υπερμετάδοσης της πανδημίας για να έρθουμε στην καθημερινότητά μας. Από την αρχή αυτής της περιπέτειας, τα μόνα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση είναι ο περιορισμός των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ενώ η διάδοση του COVID είναι τεράστια, το μόνο μέτρο που παίρνει η κυβέρνηση είναι να απαγορεύσει τη μουσική. Ο COVID διαδίδεται μέσω της μουσικής. Ούτε στα σχολεία, όπως είπαμε και άλλες φορές, με 25 και 28 παιδιά σε μια μικρή αίθουσα, ούτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που ο ένας πάνω στον άλλον κυκλοφορούμε σαν σαρδέλες. Έχουμε ακυρώσεις προγραμματισμένων εκδηλώσεων και καμία αποζημίωση. Έγινε ένα συλλαλητήριο πανκαλλιτεχνικό. Είχαμε την ευκαιρία να μεταφέρουμε τα αιτήματα των καλλιτεχνών και εμείς από το ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα, ο συνάδελφός μου και στις δύο ιδιότητες, ο Κλέον Γρηγοριάδης, αναφέραμε με λεπτομέρεια τα μέτρα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο και τώρα. Θυμίζω όμως επιγραμματικά ότι η δυνατότητα, αναζητείται δυνατότητα σε όλους τους χώρους να μπαίνουν για όσο διάσημα απαιτείται από την ιστορία ως πληττόμενες επιχειρήσεις σε περίπτωση κρούσματος και να υπάρχει αποζημίωση. Αποζημίωση μέσα από τον Τρόκα Τεχνών από τον Αύγουστο το 2021. Επιδιώτηση ενοικίου. Και άμεσα μέτρα στήριξη των δημιουργών και ερμηνευτών του ελληνικού τραγουδιού με στήριξη των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. Να υπολογιστούν τα ένσημα από την επιδότηση του 2021 μέσω του Εργάνη για να μπορέσει να υπάρξει διανοητότητα υπαγωγής στο Ταμείο Ανεργίας των ανθρώπων. Παρακαλώ, κύριε Σκουρουλιάκο. Αυτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ πιεστικός ο χρόνος. Τα προβλήματα είναι μεγάλα, αλλά δυστυχώς αυτή την έδρα δεν ενδιαφέρουν τα προβλήματα, ενδιαφέρει ο χρόνος. Προχωράμε λοιπόν. Και για να ολοκληρώσω τον κανονισμό και υπάρχει μια ανοχή. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αυτό λέω. Μας ενδιαφέρει ο κανονισμός και ο χρόνος και όχι η ουσία. Δεν μας ενδιαφέρει όμως, δηλαδή, το ότι δεν υπάρχει φροντίδα υγειονομική. Πώς το βγάζετε γέννη το η κυβέρνηση. Αυτό. Βγαίνει η κυβέρνηση. Πού το βγάζει το συμπέρασμα? Βγαίνει η κυβέρνηση και μας λέει ότι 47 ευρώ είναι το πλαφόν των
Αλλά δεν σας το λέω αυτό ότι είστε εκτός θέματος. Ο χρόνος ο διπλός είναι μόνο για τους εισηγητές. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο να σας το δώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά για να μην θέλω να είστε ικανοποιημένος από τον φίλο. Αλλά ο χρόνος του πολιτισμού είναι, επειδή είναι δύο νομοθετήματα για τους εισηγητές. Ο χρόνος του πολιτισμού πλήττεται, κύριε Πρόεδρε. Ελάτε. Πλήττεται και έχουμε μεγάλες ανησυχίες για μικρά και μεγάλα θέματα. Τι θέλετε, να πιάσουμε τώρα την ιστορία των γλυπτών του Παρθενώνα που ζητάει ο κύριος Πρωθυπουργός να τα δανειστούμε, δηλαδή να αναγνωρίσουμε την κυριότητα στους Βρετανούς τη στιγμή που οι ίδιοι οι Βρετανοί, όπως οι Times του Λονδίνου, αλλάζουν τη θέση τους και λένε δώστε τα πίσω τα μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενώνα. Όχι, ο κύριος Πρωθυπουργός επιμένει να τα δανειστούμε. Ήρθε ένα θράψμα από το Μουσείο της Σικελίας, πολύ σωστά, και το επικροτούμε. Μεταφέρθηκε κι άλλο ένα από το Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά ο Μπόρις Τζόνσον είναι ξεκάθαρος. Μας είπε ότι αγοράστηκαν από τον Έλγιν σύμφωνα με τους νόμους της εποχής και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μακροχρόνια θέση για τα γλυπτά. Και τα μικρά και τα καθημερινά και τα μεγάλα, όπως αυτό της επιστροφής των μαρμάρων των Παρθενώνα χωρίς υποσημειώσεις, της επιστροφής ως κλεμμένα από τον Έλγιν, είναι σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά. Και καλούμε την κυβέρνηση να ακούσει τους 49 φορείς των καλλιτεχνών που οργάνωσαν το συλλαλητήριο προχθές και να ασχοληθεί επιτέλους σοβαρά με τη μεγάλη, με το μεγάλο πρόβλημα που έχει σε αυτό το ζωφερό χρονικό διάστημα που ζούμε. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γρηγοριάδης από τη Μέρα 25 έχει το λόγο. Ελάτε, κύριε Γρηγοριάδη.